Dear comrades, I greet you all in the name of People's Democratic Party. First of all, I would like to mention that I'm honored to be in your Congress. I wish your Congress to be successful and so productive. Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, σας χαιρετώ όλους εκ μέρους του ΧΑΝΤΕΠΕ. Αρχικά θα ήθελα να αναφέρω πως είναι η τιμή μου να είμαι στο συνέδριό σας. Εύχομαι να είναι επιτυχημένο και παραγωγικό. Unfortunately, good things did not happen in Turkey after your last Congress. We continue to pursue our struggle under bomb attacks, deaths and chaos. It's not possible for a representative of third largest party of Turkey to be on mainstream TV screens for almost 2 years. Censorship, pressure, and politics of fear are directed to anyone, academics, politicians, journalists, students, or laborers who don't think like Erdogan or AKP. Δυστυχώς δεν συνέβησαν καλά πράγματα στην Τουρκία από την προηγούμενη συνδιάσκεψή σας. Συνεχίζουμε να δίνουμε την πάλη μας εν μέσω βομβιστικών επιθέσεων, θανάτων και χάος. Δεν είναι δυνατό για έναν αντιπρόσωπο του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της Τουρκίας να βγει στα κύρια μέσα μαζικής ενημέρωσης για περίπου 2 χρόνια. Η λογοκρισία, οι πιέσεις και οι εκβιασμοί και η πολιτική του τρόμου κατευθύνονται προς όλους. Ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, δημοσιογράφους, φοιτητές ή και εργάτες που απλώς δεν σκέφτονται σαν τον Ερντογάν ή το ΑΚΕΠΕ. As we enter into the referendum process in Turkey, the pressures of the government on democratic opposition, the HDP and Kurdish movements, Kurdish local governments in particular, do intensify. While our co-chairs and 13 deputies have been imprisoned since November 2016. Καθώς προχωράμε στη διαδικασία του δημοψηφίσματος, οι πιέσεις της κυβέρνησης στη δημοκρατική αντιπολίτευση, στο ΧΑΝΤΕΠΕ και στις κουρδικές τοπικές κυβερνήσεις συγκεκριμένα, εντατικοποιείται. Ενώ παράλληλα, οι συνάδελφοί μας και 13 βουλευτές βρίσκονται στη φυλακή από τις 4 Νοεμβρίου του 2016. Every passing day, it becomes clearer that our co-chairs, deputies, mayors and thousands of members are in prison not because they have committed some crime in the past, but because HDP did stop Erdogan's ambitious presidential dreams in June and November 2015 and can stop him again in the referendum scheduled for this week, for this coming week. Despite our difficult conditions, we will not give up our claim for peace to which we attributed sacred value. Κάθε μέρα που περνάει, γίνεται και πιο ξεκάθαρο πως οι σύντροφοί μας, οι βουλευτές και οι δήμαρχοι και χιλιάδες μέλη βρίσκονται στη φυλακή, όχι επειδή διέπραξαν κάποιο έγκλημα στο παρελθόν, αλλά επειδή το ΧΑΝΤΕΠΕ σταμάτησε τα φιλόδοξα προεδρικά όνειρα του Ερντογάν στις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 2015 και μπορούμε να το σταματήσουμε ξανά στο δημοψήφισμα που είναι προγραμματισμένο για την επόμενη εβδομάδα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, δεν θα αφήσουμε το αίτημά μας για ειρήνη, το οποίο προτάσουμε ως μία ιερή αξία. In 10 days, we go to the election. Do you want Erdogan to be sultan with unlimited authority? And despite all the pressures for yes, yes and no portions are very close to each other. At this moment, courage is contagious, as often reminded by our co-president Demirtas, who is being held as a prisoner at the moment. Σε 10 μέρες θα πάμε στο δημοψήφισμα για να απαντήσουμε. Θέλετε ο Ερντογάν να είναι σουλτάλος με απεριόρητη εξουσία? Παρά την όλη πίεση υπέρ του ναι, τα ποσοστά μεταξύ όχι και ναι είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή το κουράγιο είναι μεταδοτικό, όπως συχνά μας υπενθυμίζει ο συμπρόεδρος Demirtas, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή. But we know that we are not only talking about AKP government or Erdogan. The problem is the state mentality, which is the enemy of the Kurdish, the enemy of democracy, the enemy of freedoms. It is this colonial mentality
that perceives the permanence of the Rojava experience as a great danger. Αλλά όλοι ξέρουμε πως δεν μιλάμε μόνο για τον Ερντογάν. Το πρόβλημα είναι η κρατική νοοτροπία, η οποία είναι εχθρός των Κούρδων, εχθρός της δημοκρατίας, εχθρός των ελευθεριών. Είναι αυτή η αποικιακή νοοτροπία, η οποία αντιλαμβάνεται τη σταθερότητα στη Ροχάβα ως ένα μεγάλο κίνδυνο. Yes, we are not just talking about Erdogan. We are in a world system that produces Trump, Putin, Le Pen and others. Vast majority of those who feel the streets against right-wing neoliberal populist movements are young and this keeps our hopes high. Δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, όμως. Είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος παράγει Τραμπ, Πούτιν, Λεπέν και άλλους. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που γεμίζουν τους δρόμους ενάντια στα δεξιά, νεοφιλελεύθερα και λαϊκίστικα κινήματα είναι νέοι και νέες και αυτό αναπτερώνει τις ελπίδες μας. We now see that capitalism is being obviously questioned after the 2008 crisis. And at this point, we know that there is no other way than expanding the option of democratic socialism. Παρατηρούμε πως ο καπιταλισμός αμφισβητείται εμφανώς μετά την κρίση του 2008. Σε αυτό το σημείο, γνωρίζουμε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την εξάπλωση της επιλογής του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Dear comrades, we still see that there are strong hopes and expectations from Syriza. You are taking a real test, and we want you to know that we are with you in your fight. And we give great importance to the role of Syriza youth in your struggle. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, βλέπουμε πως υπάρχουν ακόμα ισχυρές ελπίδες, αλλά και απαιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεστε σε μια πραγματική δοκιμασία. Θέλουμε να ξέρουμε πως σε αυτή τη μάχη είμαστε μαζί σας. Δίνουμε μεγάλη σημασία στο ρόλο της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ σε ακριβώς αυτή τη μάχη. And we believe that we need to talk more about our future designs, future vision and continue writing our success stories against those who preach that the end of history is coming. And the left wing is being defeated. We can only do this with an internationalist solidarity that goes beyond the European perspective. Πρέπει να κάνουμε επιπλέον συζητήσεις για τους μελλοντικούς μας σχεδιασμούς και να συνεχίσουμε να γράφουμε τα success stories απέναντι σε αυτούς οι οποίοι κηρύττουν πως έρχεται το τέλος της ιστορίας και η αριστερά ιτάται. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μονάχα με μια διεθνιστική αλληλεγγύη η οποία ξεπερνά την ευρωπαϊκή προοπτική. One of the most famous slogans of the 2015 Gezi Park resistance was "This is just the beginning. Continue the struggle." It is time to repeat this motto. Our dream of another Europe and another world is fresher and stronger than ever. Yes, yet this is just the beginning. Let's continue our fight always together. Thank you.